Είναι αυτό, κύριε Σεκύριο, ολοκληρώθηκε το βελτίο μας. Σας ευχαριστώ. Έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας, το πήρατε από το σέρβις, αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται? Μα έχετε μιλήσει με τον ειδικό? Αν όχι, ελάτε στο εξειδικευμένο συνεργείο Renault Βασίλης Γιάνναρος. Μόνο εδώ μπορείτε να έχετε λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του αυτοκίνητου σας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά σας για να εξηγήσουν, να καθοδηγήσουν, να λύσουν το πρόβλημά σας. Renault Βασίλης Γιάνναρος. Ακτίδη Μέων 137 έναντι Village Park. Τηλέφωνο 2610 525 779. Ρενό, Βασίλης Γιάνναρος. Παντού, πάντα κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Πρώτο θέμα στην επικαιρότητα σήμερα το επεισόδιο μεταξύ Δένδια και Τσαβούσογλου. Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το σύνολο των τουρκικών προκλήσεων έναντι της Ελλάδας ευθέως στον Τούρκο ομολογό του κατά την κοινή συνέντευξη τύπου, η οποία εκτυλίχθηκε σε μια εφόλιστη ύλη αντιπαράθεση μπροστά στα μέσα ενημέρωσης. Η στάση που διατήρησε ο κ. Δένδιας βρήκε θετικά σχόλια τόσο από τους πολίτες όσο και από την αντιπολίτευση. Αισιόδοξα τώρα τα μηνύματα που έρχονται από τα τελευταία στοιχεία για τον κορονοϊό στην Πάτρα και την Αχαΐα. Το εμπόριο ετοιμάζεται για self-test από την ερχόμενη Δευτέρα. Την Μεγάλη Εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις της εστίασης. Να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θετικοί χαρακτηρίζουν τη στάση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια απέναντι στον Τούρκο ομολογό του. Οι πολίτες μιλούν για έναν υπουργό που μετά από πολλά χρόνια ύψωσε ανάστημα απέναντι στην τουρκική πολιτική, η οποία παραμένει προκλητική. Η στάση ήταν πολύ σωστή. Ήταν η πρώτη φορά που αντιπαρατάξαμε κι εμείς κάτι, από απόψεως των πολιτικών δηλαδή και μόνο, αλλά πρέπει να έχει και συνέχεια αυτό. Και να δούμε και επί της ουσίας ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Παρόλο ότι δεν περιμένω καμία αλλαγή στάσης από τους γείτονες. Είναι σταθερή η στάση της Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός την έχει εγκαταλείψει ένα μισό χρόνο τώρα που είναι. Το σχολιάζω υπέρ του Δένδια δυναμικά, κάπως έτσι. Δηλαδή ύψωσε ανάστημα η Ελλάδα. Ναι, σίγουρα. Αυτή την εικόνα έχω, αυτή την εικόνα είδα. Ότι δυναμικά έδειχνε λίγο δυναμικά τη δύναμή της, θέλω να πω. Καταλάβατε. Χρόνια να συμβεί αυτό. Νομίζω. Δεν είχε γίνει ποτέ τετατέ έτσι κατά τον τρόπο να μου κατάλαβες. Γενικά μου άρεσε δηλαδή αυτό, εντάξει. Αλήθεια είπε και λίγα είπε. Οι Τούρκοι είναι αθρασίδηλοι, θρασίτατοι. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να πει κι άλλα, διότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Ήτανε καλή η απάντηση του Έλληνα Υπουργού. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση της Ελλάδας εκεί. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Θα ανησυχούν τα Έλληνα τουρκικά. Βεβαίως.
Βεβαίως. Φόβος και τρόμος είναι ο Τούρκος. Και με αυτούς που μας αμολάνε από εδώ τους λαθρομουσουλμάνους, είναι επικίνδυνοι. Είναι όλοι πολεμιστές αυτοί. Δεν έρχονται στην Ελλάδα για να ζήσουν. Έρχονται για να αποτελειώσουν τους Έλληνες. Σαν Έλληνας νιώσατε έτσι μια ψυχική ανάταση. Ναι, ναι, παρόλο δεν ανήκω σε αυτό το κόμμα, ένιωσα υπερηφάνεια. Γιατί μόνο ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είχε τέτοια στάση. Ο Δέντεας δεν ξέρω πού βρήκε τη δύναμη ο άνθρωπος και καλά το έκανε και ξαλά πρέπει να το κάνει και πρέπει να μπει βέτο και στους Αμερικάνους και στην Ευρώπη, παντού. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και δεν έχουν καμία σχέση οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Αισιόδοξα είναι τώρα τα μηνύματα που έρχονται από τα τελευταία στοιχεία για τον κορονοϊό στην Πάτρα συνολικά. Σε δύο σημεία της πόλης έγιναν χθες 474 rapid test. Πόσα από αυτά ήταν θετικά? Πάμε αμέσως τώρα στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν μείωση του οίκου φορτίου. Τι αποτελέσματα είχαμε από τα rapid test? Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα, όπως προανέφερες και εσύ, Έφη, από το μέτωπο του κορονοϊού για την Αγαία. Ειδικά στην Πάτρα έγιναν 474 rapid test σε δύο σημεία. Από αυτά τα 13 βρέθηκαν θετικά. Είναι πολύ χαμηλός ο δείκτης θετικότητας σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά. Είναι μόλις το 2,74%. Κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία για τις επόμενες ημέρες και δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει μια κάμψη του υλικού φορτίου γενικότερα. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει προσοχή για το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι η κατάσταση μπορεί και να αλλάξει. Ναι. Όμως τα μέχρι τώρα στοιχεία δίνουν αυτή την αισιοδοξία και για το μέλλον και για τις επόμενες εβδομάδες. Και αισιόδοξο επίσης, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι νοσηλίες στις κλινικές COVID. Πράγματι, Έφη, είναι διαχειρίσιμη πλέον η κατάσταση και στα δύο νοσοκομεία της περιοχής σε επίπεδο νοσηλιών. Και σε ΜΕΘ και στις κλινικές COVID. Ειδικότερα να πούμε ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται 28 ασθενείς στην κλινική ΜΕΘ, 2 παιδιά στην παιδιατρική και 69 άτομα στις κλινικές COVID. Είναι μειωμένος αριθμός σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αν θυμηθούμε ότι είχαν εκεί ανοίξει 5 ολόκληρες κλινικές ΕΦΗ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το κύμα της πανδημίας το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είμαστε στα 69 άτομα στις απλές κλινικές. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το ιατρικό προσωπικό αυτό. Από εκεί πέρα και στον Άγιο Ανδρέα υπάρχει μείωση των ασθενών. Εκεί έχουμε 65 ασθενείς στις κλίνες COVID και 8 στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Από τα στοιχεία φαίνεται. Η πίεση στις μονάδες εξακολουθεί να ισχύει, Γιώργο, καθώς είναι πολύμερες οι νοσηλίες των ασθενών με κορονοϊό που χρειάζεται να μπουν και να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνολικά, βέβαια, υπάρχει μια αποφόρτιση ως προς τους ασθενείς που δέχονται τα δύο νοσοκομεία. Υπάρχει αυτή η πίεση στις μονάδες λόγω του ότι είναι πολύ με νοσηλεία που προανέφερες. Όμως γενικότερα, εκείνο που παρατηρούμε ότι δεν έχουμε διασωληνώσεις από το τελευταίο διάστημα, όπως πληροφορούμαστε. Δεν έχουμε δηλαδή να δούμε διασωληνώσεις πριν από ένα μήνα, ας πούμε, που ήταν πολύ μεγάλη και ασφυκτική η πίεση και στα δύο νοσοκομεία. Κατά τα λοιπά, εκείνο που προκύπτει και από στοιχεία τα οποία έχει δώσει και ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας είναι ότι υπάρχει μία μείωση γενικά του ποσοστού θετικότητας στην περιοχή μας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ακόμα μπορεί να έχουμε πέσει και από τη μονάδα, να είναι στο 0,7. Όλα αυτά βέβαια είναι ανάλογα με τα στοιχεία που έρχονται ανά εβδομάδα. Εκείνο που είναι στατιστικά δεδομένο είναι ότι έχουμε πέσει από τους 250 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους, οι οποίοι είναι φορείς του κορονοϊού, στους 195 ασθενείς κορονοϊούς ανά 100.000 κατοίκους, κάτι που δείχνει μια αποφόρτιση, θα λέγαμε, γενικότερα της κατάστασης στο επίπεδο της πανδημίας. Βέβαια, εκείνο που μένει να δούμε είναι τι θα γίνει και τις επόμενες δύο εβδομάδες, Έφη, διότι δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Καθημερινά, άλλωστε, τα κρούσματα σε πανελλαδικό επίπεδο δημιουργούν, είναι υψηλά. Είχαμε και 4.000 κρούσματα προσφάτως, πριν από μερικές ημέρες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να μιλάμε γενικότερα για μια αποφόρτιση συνολικά στη χώρα. Στην περιοχή όμως τοπικά είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και αυτό είναι το οποίο συγκρατούμε για το επόμενο διάστημα. Αυτό και βέβαια οι ειδικοί και οι γιατροί εφιστούν την προσοχή όλων. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, γιατί αυτή η εικόνα μπορεί ανά πάσα στιγμή
να ανατραπεί. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας, Γιώργο. Τώρα μπορεί η αγορά να έχει ανοίξει και τα καταστήματα της Πάτρας να λειτουργούν με μέτρα και πρωτόκολλα, όμως όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος για να επιστρέψει η αγορά σε μια κανονικότητα. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η αγοραστική κίνηση λοιπόν υποτονική παραμένει αυτές τις ημέρες που άνοιξε η αγορά, έτσι δεν είναι? Προβλεπόμενο έφυγε όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους ίδιους τους εμπόρους, οι οποίοι επαναλειτουργώντας από την περασμένη Δευτέρα, ήδη είχαν προσέλθει στα καταστήματά τους κρατώντας μικρό καλάθι ως προς τα αποτελέσματα από την καταναλωτική κίνηση και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις ταμιακές μηχανές, αυτή η εικόνα επικρατεί την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των καταστημάτων με φυσική παρουσία σε αυτά. Η αγορά παραμένει βέβαια σε μια υποτονική κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, καθώς βρισκόμαστε ένα χρόνο σε κατάσταση πανδημίας και lockdown επαναλαμβανόμενων και οι ανάγκες βέβαια των καταναλωτών αναμένεται να βγουν προς ικανοποίηση φτάνοντας προς τη μεγάλη εβδομάδα, οπότε θα δοθούν και τότε και τα σχετικά δώρα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και εκεί θα δημιουργηθεί ίσως ένα κλίμα έστω καλύτερο για τα καταστήματα τα εμπορικά. Και βέβαια βλέπουμε και σε αρκετά καταστήματα να μην έχουν προλάβει, να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανανεώσουν τα είδη τους και να πάμε στην επόμενη σεζόν. Τα καταστήματα είχαν κλείσει χειμώνα με χειμερινά είδη και τώρα ανοίγουν σχεδόν καλοκαίρι. Σωστή παρατήρηση, Έφη. Κάποια καταστήματα εμπορικά, όπως είπες και εσύ, λόγω της όλης αυτής της κατάστασης που βιώνει το λιανεμπόριο μαζί με την κοινωνία και πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας, δεν είχε καταφέρει να έχει επαρκή έσοδα όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να γίνουν οι παραγγελίες και να ετοιμαστεί το εμπόρευμα το ανοιξιάτικο το καλοκαιρινό. Πολλά καταστήματα έχουν μείνει, έχουν ξεμείνει με το εμπόρευμα που είχαν κατά τη χειμερινή περίοδο και το οποίο δεν πρόλαβαν να διαθέσουν στην κατανάλωση, επειδή θυμόμαστε πολύ καλά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων έκλεισαν ξανά. Οι επιχειρήσεις εμπορικές, οι περισσότερες του κέντρου, δεν έχουν κατάλληλη υποδομή για e-shop πωλήσεις, οπότε όλο το εμπόρευμα έμεινε στα ράφια. Αυτό το εμπόρευμα πρέπει να φύγει, να πωληθεί. Οι έμποροι εκτιμούν ότι με τις κατάλληλες προσφορές, τις γενναιόδωρες προσφορές που όντως βλέπουμε, όχι μόνο σε μικρά καταστήματα. Περνώντας σήμερα στο κέντρο, διαπιστώνει κανείς ότι θα βρει ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις, ένδυσης κυρίως, όπου διαθέτουν, έχουν ακόμα και σήμερα εκτόσεις 60%. Δεν είναι απλό με πράγμα στόχο, να βλέπεις με στόχο να προωθήσουν και να πουλήσουν. Σίγουρα, τα εμπορεύματα αυτά για να μην μείνουν στόκ. Έτσι, να μην στοκάρει το εμπόρευμά τους και να προχωρήσουν βέβαια να πάρουν τα σχετικά έσοδα που χρειάζονται για να κάνουν και τις παραγγελίες και να προλάβουν ίσως ό,τι προλάβουν για την αγορά του Πάσχα. Θα δούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά γιατί το έχει ανάγκη η τοπική αγορά, η τοπική οικονομία. Και Σωτήρη, τώρα θα δούμε βέβαια και το ρεπορτάζ που ακολουθεί από την Δευτέρα στο λιανεμπόριο. Τα self-test θα είναι υποχρεωτικά. Ναι, υποχρεωτικά. Μέχρι σήμερα να πούμε δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα το σύστημα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλαδή υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχουν μεταφερθεί μάλλον τα άμκα των εμποροϋπαλλήλων και των επιχειρηματιών του λιανεμπορίου και όλων των υπόλοιπων κλάδων, να τους θυμίσουμε. Λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ, τρόφιμα και ποτά, εστίαση, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κουρία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες τους, τα άμκα τους θα μεταφερθούν μέσω ειδικής πλατφόρμας στη σχετική πλατφόρμα που είναι για να δηλώνονται η αγορά ή η προμήθεια, συγγνώμη, αυτών των self-test από τα φαρμακεία, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι και οι άμεσα σχετιζόμενοι με αυτά να μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν από τους φαρμακοποιούς τους. Αυτό αναμένεται να γίνει, όπως μαθαίνουμε, από τη Δευτέρα. Οπότε, εντάξει, δεν θα υπάρχει και ο φόβος κάποιου προστίμου την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου. Σίγουρα θα δοθούν κάποιες πρώτες ημέρες για να γίνουν οι σχετικές προμήθειες και τα τεστ να δηλωθούν στην εφαρμογή που θα πρέπει να δηλώνονται. Να θα δούμε τώρα και το σχετικό ρεπορτάζ σε σχέση με τις αντιδράσεις εμπόρων και εργαζομένων για τα υποχρεωτικά αυτοδιαγνωστικά τεστ που, όπως είπαμε, ξεκινούν από την Δευτέρα σε λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές, κουρία και κομμωτήρια.
Υποχρεωτικά θα είναι τα αυτοδιαγνωστικά τεστ σε λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ, εστίαση, κομμωτήρια και μεταφορές για τους εργαζόμενους μία φορά την εβδομάδα. Η ισχύ του μέτρου τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα. Θεωρώ, από ό,τι ακούσαμε κι εμείς και νομίζω ακούσατε κι εσείς, πως από Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα και για άλλους, και για άλλες επιχειρήσεις, κυρίως ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε καταστήματα ή εστίαση ή δεν ξέρω κι εγώ κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ουσιαστικά πληκτρολογούμε το ΆΜΚΑ και από εκεί και πέρα μας δείχνει η πλατφόρμα αν το δικαιούται ο συγκεκριμένος ή όχι, και από εκεί και πέρα το χορηγούμε. Τα τεστ θα παραλαμβάνονται από την ερχόμενη Δευτέρα, 19 του μήνα, από τα φαρμακεία δωρεάν με τον ΆΜΚΑ του κάθε εργαζόμενου. Η διαδικασία είναι πανεύκολη. Απλά πληκτρολογούμε τον ΆΜΚΑ και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην πλατφόρμα, βλέπουμε αν το δικαιούται ο ασφαλισμένος και από εκεί και πέρα του δίνουμε το τεστ και συνεχίζει αυτό που γίνεται. Δεν είναι κάτι δύσκολο ούτε ιδιαίτερο. Απλά θέλει κάποιο χρόνο να αφιερώσεις εκεί, να, ουσιαστικά να μπεις στην πλατφόρμα, να επικαιροποιήσεις το ΆΜΚΑ και από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος το παίρνει και πάει σπίτι του και το κάνει. Ο υπάλληλος θα μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του μόνο εάν έχει δηλώσει το αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος. Από Δευτέρα περιμένουμε και εμείς οι εργαζόμενοι να κληθούν να κάνουν το απαραίτητο τεστ, να το δηλώσουν στην ιστοσελίδα την οποία έχει δηλώσει η κυβέρνηση, εξαγγείλει. Οπότε εμείς θέλουμε να δούμε τώρα πώς θα γίνει με τις οικογενειακές επιχειρήσεις, που είναι το μεγάλο μέρος που εκπροσωπούμε εμείς, αν δηλαδή ένας συνάδελφος ο οποίος απασχολεί στην ατομική του επιχείρηση τη σύζυγό του ή τα παιδιά του. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν το απαραίτητο τεστ έτσι ώστε να είναι και τυπικά ως προς τον νόμο υγιής, αλλά και να μην φάνε κάποιο πρόστιμο από το ΣΕΠΕ. Είναι ένα θετικό βήμα, ένα βήμα το οποίο θα προστατέψει τους εμποροϋπαλλήλους, γιατί μέχρι τώρα όταν παρουσιαζόταν ένα κρούσμα σε κάποιο μαγαζί, οι εργοδότες μας το μόνο που κοιτάγανε είναι το βάλουν κάτω από το χαλί. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα βήμα το οποίο θα προστατέψει τους εργαζόμενους, τους πελάτες, και θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Και τώρα πρέπει λοιπόν να το δούμε από τη θετική του πλευρά. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι όλα θα ομαλοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του ιού και να κινηθούμε σε άλλα μονοπάτια ώστε να μας οδηγήσουν σε αυτή την περιβόητη ελευθερία. Από την άλλη πλευρά, εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ από τον ΣΕΠΕ, ενώ αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο, ο οποίος δεν έχει δηλώσει self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Όσο για την περίπτωση που βρεθεί εργοδότης ο οποίος απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ. Ελπίζουμε να μην είναι αυστηρά τα deadlines τα οποία πρέπει να δηλωθούν τα τεστ, δηλαδή να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εργαζόμενους και να υπάρχει απαραίτητη εξήγηση στα σωματεία γενικότερα και στις ιστοσελίδες και συνολικά, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος πώς θα διενεργηθούν αυτά τα τεστ. Σχετικές οδηγίες έχει εκδώσει και η ΕΣΕΕ, ενημερώνοντας όλους τους εργαζόμενους αλλά και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων στο λιανεμπόριο για τις λεπτομέρειες. Την μεγάλη εβδομάδα τώρα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις της εστίασης, προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά πρώτων υλών, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν την λειτουργία του, Σωτήρη. Ναι, το πολυαναμενόμενο αυτό πρόγραμμα από τον κλάδο της εστίασης αναμένεται να ενεργοποιηθεί, όπως μαθαίνουμε, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Και αυτό δείχνει, είναι ένα σαφές μήνυμα ότι, εντός να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να πούμε ότι είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η εστίαση θα πάει οριστικά μάλλον για μετά το Πάσχα. Άλλωστε, αυτές ήταν και κάποιες δηλώσεις που έγιναν τελευταίες ώρες από τον Άδων Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό, που υπονόησε αυτό, ότι ακριβώς θα πάμε για τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα. Όσον αφορά το πρόγραμμα, να πούμε ότι τουλάχιστον 40.000 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ενταχθούν σε αυτό. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση εν είδη κεφαλαίου επανεκκίνησης που θα δοθεί στην εστίαση, στον κλάδο της εστίασης. Είναι ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και θα διατεθεί μέσω του ΕΦΕΠΑΕ κατά τόπους, για να καταλάβουν και οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, μέσω της διαχειριστικής του επιμελητηρίου. Όσον αφορά την περιοχή μας δηλαδή, μέσω της διαχειριστικής του επιμελητηρίου Αχαΐας θα διατεθεί το πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
Να πούμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. Το βασικό που θα πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης είναι ότι θα αντιστοιχεί, τα χρήματα που θα λάβουν θα αντιστοιχούν στο 7% του τζίρου που είχαν το 2019 και το μέγιστο ποσό που θα δοθεί θα είναι 100.000 ευρώ ανά αφημί. Η πλατφόρμα, όπως είπαμε, θα παραμείνει ανοιχτή για αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρόσχερο, το προσωρινό. Θα δοθεί δηλαδή αρκετός χρόνος προετοιμασίας προκειμένου να ληφθούν αυτά τα χρήματα. Μέχρι, όπως λέγεται, μέχρι τις 31 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για να γίνουν σχετικές δηλώσεις. Και τα κριτήρια, όσον αφορά τα κριτήρια, εδώ υπάρχει μια συζήτηση. Δεν έχουμε καταλήξει. Βέβαια, έχουν γίνει και σχετικές εξαγγελίες από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση. Αφορά το ζήτημα της απώλειας του τζίρου που θα πρέπει να παρουσιάσει μια επιχείρηση. Μάλιστα. Μεταξύ του 2020 και του 2019. Θα πρέπει να είναι οι απώλειες δηλαδή τουλάχιστον 30% για να είναι δικαιούχος μια επιχείρηση αυτής της κεφαλαίου επανεκκίνησης, ναι. Στην ουσία. Ένα που αυτό. Επειδή μιλούσαμε προηγουμένως και για την αγορά, ανάλογο αίτημα προβάλλουν και οι έμποροι σωτήροι, ναι, καθώς ζητούν και αυτοί ένα κεφάλαιο επανεκκίνησης των επιχειρήσεών τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει κάποια προετοιμασία στο παρασκήνιο. Πάλι από την πλευρά του ίδιου φορέα, μαθαίνουμε ότι θα κατατεθεί σχετική πρόταση, του ΕΦΕΠΑΕ δηλαδή, που αποτελεί στην ουσία εκπρόσωπο των επιμελητηρίων, για να το πούμε έτσι απλά, να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Δεν έχουμε όμως ακούσει κάτι το οριστικό σε σχέση με αυτό. Έχουμε τηλεδιάσκεψη καταρχάς για το θέμα τη Δευτέρα. Ναι, τη Δευτέρα θα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη, όπως μαθαίνουμε, μεταξύ παραγόντων του ΣΚΙΑΝΑ, του τοπικού συλλόγου δηλαδή του επιμελητηρίου και του Υπουργού Οικονομικών του Χρήστου Σταϊκούρα. Γιατί η Πάτρα διεκδικεί να έχει κάτι παραπάνω ως ωφέλεια από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί η Πάτρα ήταν. Μάλλον η εστίαση της Πάτρας ήταν ο πρώτος κλάδος που μπήκε σε καραντίνα, θυμόμαστε πολύ καλά, στις αρχές του 2020, τότε που είχε απαγορευτεί το καρναβάλι στην Πάτρα και με στοιχεία και με δεδομένα έχει κατατεθεί σχετική πρόταση, ή μάλλον θα κατατεθεί σχετική πρόταση ώστε οι επιχειρήσεις εστίασης της Πάτρας να επωφεληθούν λίγο περισσότερο. Υπάρχει εκτίμηση για το αν θα τελικά θα υλοποιηθεί αυτό το αίτημα. Θα δούμε πώς τι θα προκύψει από τη συζήτηση που θα γίνει τη Δευτέρα με τον αρμόδιο υπουργό, με κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Μέχρι στιγμής όχι. Θα δούμε λοιπόν τα νεότερα την Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Και τώρα να πάμε και πάλι στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο, καθώς αλλάζουμε θέμα, αλλάζει η όψη η είσοδος της Πάτρας. Σήμερα έγιναν και οι σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, Γιώργο. Πραγματικά έφυγε στους στόχους της Περιφέρειας η αλλαγή της εισόδου της Πάτρας. Είναι ένα πλέγμα έργων το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο με στόχο την αναβάθμιση της εισόδου της Πάτρας. Στις δημόσιες επενδύσεις υπάγεται το έργο αυτό. Συνολικά είναι 8 εκατομμύρια ευρώ και αφορά και την Πάτρα, τον Πύργο και το Αγρίνιο, τις τρεις αυτές πόλεις. Έχουμε δει μέρος το οποίο του έργου να υλοποιείται ήδη. Και από εκεί και πέρα μένει και η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές. Είδαμε δηλαδή, ας πούμε, ότι έχει ξεκινήσει την Πατρών Κορίθου στο ύψος της Πανεπιστημίου. Έχει ολοκληρωθεί το έργο της ανάπλασης. Υπάρχει επίσης στην Εθνική Οδό, στην Πατρών Πύργου, στο ύψος των Ιταιών, πρόκειται να ολοκληρωθεί. Και είναι και το σύνολο της Κανελοπούλου που αναμένεται να αλλάξει συνολικά όψη. Αυτό ήταν από τις προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είχε, να πούμε, κολλήσει ήδη από το 2017. Τελικά επισπεύστηκαν οι διαδικασίες, βρέθηκε η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μάλιστα. Και προχωράει με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να αλλάξει όψη η Πάτρα και ειδικά είσοδος στην Πάτρα. Να ακούσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε σήμερα για το θέμα αυτό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Όπως όλοι μπορούν να δουν, βρισκόμαστε στην τελική φάση, στην ολοκλήρωση των έργων στην είσοδο της Πάτρας. Όλοι μπορούν να δουν ένα αποτέλεσμα για το οποίο πλέον ο πολίτης της Πάτρας, ο πολίτης της Δυτικής Ελλάδας μπορεί να χαρεί μια σύγχρονη, μια καλέσθητη, μια όπως πρέπει είσοδο στην πόλη με διαπλατήνσεις των πεζοδρομίων, με φωτισμό LED, με όμορφες διαμορφώσεις στο πράσινο της περιοχής και φυσικά έχει προς χρήση πλέον
ο πολίτης της Πάτρας μία είσοδο έτσι όπως της πρέπει. Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες, θα ολοκληρωθούν στην Πάτρα. Επόμενη στάση είναι το Αγρίνιο του που θα γίνουν και κάποιες διαμορφώσεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση της ασφάλειας στην κυκλοφορία της περιοχής και φυσικά μετά θα ακολουθήσει και ο πύργος. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται σιγά σιγά, υλοποιείται και ολοκληρώνεται αυτή η πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την ανάπλαση των εισόδων των τριών αυτών πόλεων. Και φυσικά μπροστά μας είναι και η συνέχεια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για όλη αυτή τη συνεργασία. Πρέπει να τονιστεί αυτό από τη στιγμή που μιλάμε για εργολαβίες οι οποίες χρειάστηκε να επικαιροποιηθούν και να βελτιωθούν ούτως ώστε να μπορούμε όλοι σήμερα να είμαστε εδώ και να χαρούμε ένα, θέλω να πιστεύω, πολύ καλό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε προς το τέλος του έργου, ενός έργου το οποίο πραγματικά αλλάζει την όψη της πόλης. Και εδώ δεν είναι πλέον λόγια, δεν είναι σχεδιασμοί επί χάρτου, ούτε είναι κάποια οράματα, είναι συγκεκριμένη εργασία. Θα σας θυμίσω ότι για να μπούμε στην Πάτρα κάποτε, στην είσοδο της πόλης πριν από 2 χρόνια, χρειαζόταν να υφιστάμεθα μία αναπήδηση στο αυτοκίνητό μας και τότε καταλαβαίναμε ότι πράγματι μπαίνουμε στην Πάτρα. Διότι κανείς δεν είχε φροντίσει να υπάρξει ασφαλτόστρωση στο σημείο εκείνο, κοντά στο χάραδρο, λέω, στην είσοδο. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν όλα αυτά βελτιώνονται. Αλλάζει όψη η Πάτρα, αλλάζει αν θέλετε και η αίσθηση που υπάρχει στον πολίτη για την είσοδο της πόλης, να γίνει μια πόλη αντάξια των ονείρων μας και των προσδοκιών μας και αυτό θα κάνουμε κάθε μέρα. Το έργο θα είναι χειροπιαστό, μετρήσιμο και προσδοκία μας είναι την υπόλοιπη θητεία μας να δείτε και άλλα σημεία στα οποία θα κάνουμε παρεμβάσεις να βελτιώσουμε. Κερδίζουμε και τις μικρές μάχες και τις μεγάλες. Ο χώρος της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια θυμίζει καζάνι που βράζει. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με μέτρα προστασίας και ολιγομελή τμήματα και οι φοιτητές ζητούν να επανέλθουν στα αμφιθέατρα τηρώντας βέβαια τα μέτρα. Για τους λόγους αυτούς, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο με τη συμμετοχή πάνω από 500 άτομα και πορεία στους δρόμους της Πάτρας, ενώ το πρωί οι φοιτητές προχώρησαν σε αποκλεισμό της Πριτανίας του Πανεπιστημίου. Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στο χώρο της παιδείας. Οι φοιτητές βγήκαν στους δρόμους μαζί με εκπαιδευτικούς την Πέμπτη το απόγευμα. Μεταξύ τα μέλη των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση περικυκλώνοντας την Πριτανία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα φοιτητικοί συλλόγοι της Πάτρας στην κορύφωση κάπως και του τριημέρου δράσεων και αποκλεισμού της Πριτανίας και επανοικιοποίησης των χώρων των σχολών. Αφενός ενάντια κάπως στην είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια και με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις πρόσφατες, αλλά και κάπως συνολικά απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και σε υγεία, παιδεία, εργασία. Είμαστε τρεις μέρες εδώ πέρα με δράσεις επανοικιοποίησης των σχολών και αποκλεισμού της Πριτανίας, όπως και πάρα πολλοί συμφοιτητές μας, φοιτητικοί σύλλογοι πανελλαδικά, από τις καταλήψεις ας πούμε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τις δράσεις σε Χανιά. Σε μια συνολική κάπως εναντίωση αυτής της πολιτικής που ουσιαστικά κάπως έρχεται να φέρει στο προσκήνιο ένα νέο πανεπιστήμιο. Κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα και δήλωσαν για μία ακόμα φορά πως το νόμο για τη φύλαξη των πανεπιστημίων θα τον καταργήσουν στην πράξη. Τους ανησυχεί επίσης το μέλλον και η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περίοδο, σε μία περίοδο ένα χρόνο μέσα στην πανδημία, με την κυβέρνηση να μην έχει πάρει κανένα μέτρο, έχει εξαντλήσει τον λαό υγειονομικά και οικονομικά με τα συνεχόμενα lockdown. Ταυτόχρονα στην εκπαίδευση έχει έρθει ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να αποκλείσει
τον κόσμο από την δωρεάν εκπαίδευση, έρχεται να διώξει τον κόσμο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με την τράπεζα θεμάτων, έρχεται να διαγράψει τους φοιτητές που είναι από οικονομικά ασθενείς οικογένειες και ταυτόχρονα έχει κρατήσει τα τμήματά μας κλειστά για ένα χρόνο και τα ανοίγει για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εμείς είμαστε εδώ για να τα περιφρορίσουμε με τη συμβολική μας δράση. Έχουν έρθει καθηγητές, είμαστε φοιτητικοί σύλλογοι εδώ και θα την περιφρορίσουμε από την αστυνομία. Διεκδικούν να γίνονται διαζώσεις στα μαθήματα και τα εργαστήρια, τηρώντας όμως τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι αρκετά φρικτός, θα έλεγα. Έχει μέσα διαγραφές, έχει μέσα πειθαρχικά. Συνδέεται κιόλας και με παλιότερους νόμους που έχουν περάσει για την εξίσωση πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων με δημοσίων πανεπιστημίων. Και όλες αυτές οι αλλαγές, επειδή μου είναι συνολικότερο κάδρο, είτε αυτό σημαίνει ότι θα καλημερίζεις, ας πούμε, ένα αστυνομικό με το που μπαίνεις μέσα στο τμήμα σου, είτε αυτό σημαίνει ότι θα βγαίνεις από ένα τμήμα με ένα πτυχίο το οποίο δεν θα έχει, επειδή μου δεν θα μπορείς να βρεις, ας πούμε, δουλειά μόνιμη, σταθερή και το καθεξής, όταν βγεις από αυτό. Είναι αλλαγές επειδή μου που όντως αλλάζουν τελείως το κάδρο της εκπαίδευσης και για μας και για τους καθηγητές και για τους μαθητές και για όλους. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αναμένεται να συνεχιστούν. Με σύνθημά τους, στην επιμέλεια τώρα, οι ενεργοί μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού συνεχίζουν τον αγώνα τους. Πρόκειται για μια ομάδα στο Facebook, όπου αριθμεί χιλιάδες μέλη ανά την Ελλάδα και πάνω από 500 στην Πάτρα. Οι άνθρωποι αυτοί ζητούν να περνούν ίσο χρόνο με τα παιδιά τους μετά από ένα διαζύγιο. Το ισχύον οικογενειακό δίκαιο δίνει την επιμέλεια στον έναν γονέα, συνήθως τη μητέρα. Αυτό ζητούν να αλλάξει για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχεδίου στη Βουλή με το 80% να είναι υπέρ και τώρα κατατίθεται στις επιτροπές. Συνεχίζουν τον αγώνα τους για τη συνεπιμέλεια παιδιών μετά από ένα διαζύγιο οι ενεργοί μπαμπάδες. Πρόκειται για μία από τις ομάδες που είναι ιδιαιτέρως ενεργές απέναντι στο ζήτημα, διεκδικώντας ίσο χρόνο με τα παιδιά τους. Εμείς σαν ομάδα ξεκινήσαμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο και αυτό που πιστεύουμε είναι σε συνεπιμέλεια, κοινό χρόνο ανατροφής και ίσο χρόνο ανατροφής των παιδιών και με τους δύο γονείς τους και να ζουν και με εναλλασσόμενη κατοικία τα παιδιά όταν οι γονείς τους χωρίζουν. Είτε πρόκειται για παιδιά που προέρχονται από γάμο, είτε πρόκειται για παιδιά τα οποία είναι εκτός γάμου. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό που ισχύει τα τελευταία 40 χρόνια είναι ότι ισχύει αποκλειστική επιμέλεια, δηλαδή τα παιδιά ζουν με τον ένα τους γονέα μετά τον χωρισμό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ που έχουμε το 2017, έχουμε 19.500 διαζύγια που αφορούν περίπου 16.500 παιδιά. Και συν 10% που είναι τα παιδιά τα οποία προέρχονται εκτός γάμου. Δηλαδή μιλάμε για ένα νούμερο ότι 44 παιδιά κάθε μέρα οι γονείς τους χωρίζουν στην Ελλάδα. Και αυτά σε ποσοστό πάνω από 90% ζουν σε συνθήκες αποκλειστικής επιμέλειας με τον ένα γονέα τους. Και συνήθως είναι η μητέρα. Και συνήθως είναι η μητέρα σε μεγάλο ποσοστό, ναι. Ναι. Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει βήματα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της διαβούλευσης και κατατίθεται στις επιτροπές. Αυτό που ισχύει στο οικογενειακό δίκαιο είναι ένας νόμος ο οποίος έχει αλλάξει πριν από μισό αιώνα, το 1983 έχει αλλάξει και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση. Εμείς, σαν ενεργοί μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού, χαιρετίζουμε την κίνηση που έχει κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ και ένα χρόνο, πάνω από ένα χρόνο περίπου, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, για να διαμορφώσει το οικογενειακό δίκαιο. Παρόλα αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουμε το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί. Θεωρούμε ότι χρήζει αρκετές αλλαγές. Πρόσφατα κατατέθηκε στη διαβούλευση, όπου είχαμε μια συντριπτική συμμετοχή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε νομοσχέδιο, τουλάχιστον του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχαμε πάνω από 15.000 σχόλια, 15.200 σχόλια. Και από αυτά, σε ποσοστό 81,2% είναι υπέρ της συνεπιμέλειας, της κοινής ανατροφής, του ίσου χρόνου και με τους δύο γονείς και της εναλλασσόμενης κατοικίας. Είναι πάνω από 12.000 σχόλια τα οποία είναι υπέρ. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε το νομοσχέδιο να καταθεί σε επιτροπές της Βουλής και να πάει για ψήφιση στη Βουλή. Ο κύριος λογοθέτης μας εξηγεί το καθεστώς που ισχύει επί χρόνια στο οικογενειακό δίκαιο. Ο χρόνος που περνούν τα παιδιά με τους μπαμπάδες είναι περιορισμένος. Αυτό ζητούν να αλλάξει. Άλλωστε, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς. Επί της ουσίας, η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια, που έρχεται σε επικοινωνία, είναι ουσιαστικά αποξενωμένος. Δηλαδή, αυτό που έχει 2 Σαββατοκύριακα το μήνα, δηλαδή από 2 έως 4 διανυκτερεύσεις το μήνα. Και μερικές ώρες μέσα στην εβδομάδα. Επί της ουσίας δηλαδή είναι αποξενωμένος. Αυτό γίνεται μόνο αν εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις και εφαρμόζεται δικαστική απόφαση που αφορά την επικοινωνία με το παιδί. Εάν δεν εφαρμόζεται, μπορεί να κάνεις και χρόνια να το δεις το παιδί. Δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα πάνω σε αυτό καμία.
Και γι' αυτό υπάρχουν γονείς που έχουν να δουν χρόνια τα παιδιά τους και είναι αποξενωμένα. Ο αγώνας συνεχίζεται όπως αναφέρουν, ελπίζοντας να έρθει η στιγμή που θα δικαιωθούν. Θα πρέπει να σταματήσουμε, όπως λένε χαρακτηριστικά, να είμαστε οι μπαμπάδες του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και να πάμε τώρα στην ενημέρωσή μας σε σχέση με τα φορολογικά θέματα. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μπόκαρης. Κύριε Μπόκαρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σενάρια για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Πόσο είναι αλήθεια αυτά ή είναι απλά σενάρια? Είναι αλήθεια αυτά, διότι όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, για την κρίση του 2021 και για την κρίση του 2022, η εισφορά αλληλεγγύης έχει μπει στο πάγο. Και η κυβέρνηση έχει θέσει στο τραπέζι και στις συζητήσεις και με τους θεσμούς να καταργηθεί τελείως και για μετά το 2022. Βέβαια θα δούμε πώς θα πάει η οικονομία στο 2021 μετά την πανδημία και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα ξαναπαράσει πάλι η φορά αλληλεγγύης ή όχι. Μάλιστα. Θα έχουμε φοροσαφάρι από την ΑΕΔΕ με περισσότερους από 158.000 ελέγχους. Κύριε Μπόκαρη. Περισσότερους από 158.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους, έρευνες και διασταυρώσεις, σκοπεύει μέσα στο 2021 να κάνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Για τις οφειλέτες της εφορίας θα εφαρμοστούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης τους, ενώ για την πληρωμή των φόρων σύντομα θα γίνονται αποδεκτές και οι κάρτες του εξωτερικού. Στο σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής για φέτος περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών μετατάξεις, τη λειτουργία των My Data που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου του 2021 με τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα οποία θα είναι υποχρεωτικά. Ενδεικτικά, μέσα στους στόχους της ανεξάρτητης αρχής για το 2021 είναι και η έφεση απολογισμού των περναμένων του 2020. Μάλιστα. Στην οποία είχε παραδώσει και ο διοικητής της ΑΔΕ στον πρόεδρο της Βουλής. 400 ευρώ, να πάμε σε άλλο θέμα, 400 ευρώ σε επιστήμονες. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι έως τις 19 Απριλίου οι αιτήσεις, κύριε Μπόκαρη? Όσες τις 19 Απριλίου είναι οι αιτήσεις, σε αυτήν τη φάση δεν ζητάει πουθενά εισοδηματικά κριτήρια όπως είχε τον προηγούμενο μήνα. Οι δικαιούχοι των επιδομάτων είναι η κωδική δραστηριότητα 6910 που είναι οι νομικές δραστηριότητες, οι δικηγόροι και οι λογιστές δηλαδή, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και σε αυτές τις δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών. Γενικά ιατρικά επαγγέλματα, ειδικά ιατρικά επαγγέλματα, οδοντιατρικά επαγγέλματα, την ιατρή, δραστηριότητες λογιστικής και παροχής φορολογικών συμβούλων και δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων και άλλων συμβούλων διαχείρισης. Έχουμε μια καλή είδηση για συνταξιούχους, καθώς θα δοθούν αναδρομικά δεκαετίας και μάλιστα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου επιδίκασε αναδρομικά δεκαετίες ύψους 4 δισεκατομμύρια ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους, ανατρέποντας ξανά τον προϋπολογισμό, τόσο του ΕΦΚΑ αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Πρόκειται για την κήρυξη ως αντισυνταγματικής της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που επιβλήθηκε στο πρώτο μνημόνιο του 2010 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μια ομάδα λοιπόν από αυτούς τους συνταξιούχους για 11 χρόνια το πολέμησε δικαστικά, δικαιώθηκε και από εκεί και πέρα άνοιξε τον δρόμο και στους υπόλοιπους συνταξιούχους προκειμένου να κυνηγήσουν τις κρατήσεις αυτές. Μάλιστα. Της εισφοράς αλληλεγγύης. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι μια καλή είδηση για αρκετούς συνταξιούχους. Τώρα εν ώψη Πάσχα, πολλοί περιμένουν το δώρο του Πάσχα, τι ισχύει όμως για τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή? Όσοι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή μέσα στο 2021 θα πληρωθούν από το κράτος. Και όσο χρονικό διάστημα δουλέψανε μέχρι 30 Απριλίου στις επιχειρήσεις θα πάρουν την αναλογία. Έτσι δεν θα χάσουν το δώρο Πάσχα που παίρνουν κάθε χρόνο. Απλά θα το πάρουν σε δύο δόσεις, η μία δόση από το κράτος και η άλλη δόση θα είναι από τις επιχειρήσεις. Από τον εργοδότη. Και όσοι είναι σε αναστολή όλο το 2021, από 1η-1η μέχρι και 30η-4η, θα πληρωθούν εξ ολοκλήρου από το κράτος. Κύριε Μπόκαρη, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Η Πρωτομαγιά τώρα φέτος πέφτει μεγάλο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, και βέβαια όπως ήταν αναμενόμενο θα μεταφερθεί
24 ώρη απεργία, σύμφωνα με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ, θα μεταφερθεί για τις 4 Μαΐου. Η ΓΕΣΕ έχει προγραμματίσει 24 ώρη απεργία για την εργατική Πρωτομαγιά για την 3η 4 Μαΐου, κατόπιν συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποφάσισε την προκήρυξη αυτής της κινητοποίησης και τη μεταφορά της ημερομηνίας, ώστε η εργατική τάξη να αποτίσει φόρο τιμή στην ιστορία, στους αγώνες και στους νεκρούς της. Την ώρα που οι εργαζόμενοι και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία βιώνουν τα προβλήματα της πανδημίας, τα τραγικά προβλήματα της πανδημίας, το φως της δημοσιότητας έρχονται όλες αυτές οι δυσμενείς αλλαγές στο εργασιακό τοπίο, βάζοντας στο στόχο ακόμη και το 8ωρο. Ένα 8ωρο το οποίο με θυσία και με το αίμα των εργαζομένων την Πρωτομαγιά, κατάφεραν και το διεκδίκησαν και αποτελεί μια παγιωμένη πλέον κατάκτηση της εργατικής τάξης. Τα συνδικάτα είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιπαλέψουμε και να κυρώσουμε κάθε πολιτική που θα στοχεύσει στα δικαιώματά μας τα εργασιακά, και αν αυτό απαιτηθεί θα εκτιμήσουμε και το ενδεχόμενο νέων απεργιακών κινητοποιήσεων, γιατί για εμάς τα συνδικάτα η ανθρώπινη ζωή, η εργασία βρίσκονται στην προμετωπίδα των αγώνων μας. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να περάσουμε και αυτή την Πρωτομαγιά. Με προμετωπίδα του αγώνα μας την ανθρώπινη υγεία και την ζωή και όλα αυτά τα οποία έχει η τάξη μας κατακτήσει στο πέρασμα των ετών. Αυτό το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να στείλουμε σε όλους τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα κυρίως, είναι ότι τώρα παρά ποτέ απαιτείται συσπήρωση μέσα στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την λέλαπα που έρχεται μετά την λήξη της πανδημίας και στα εργασιακά, δηλαδή όταν όλα αυτά τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, οι αναστολές εργασίας, οι επιδοτήσεις και αυτά αρχίσουν να φερούνται ως εργαλεία, η ανήθικη επιχειρηματικότητα, το κομμάτι αυτό της επιχειρηματικότητας, το οποίο εμείς ονομάζουμε ως ανήθικη επιχειρηματικότητα, θα στραφεί σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων και θα επιτεθεί με σφοδρότητα. Συνεπώς οι εργαζόμενοι θα πρέπει να θωρακιστούν, να είναι μέσα στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, να μπορέσουν να αντιπαλέψουν συλλογικά και όχι ατομικά όλες αυτές τις επιθέσεις τις οποίες θα δεχτούν. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.